Συνδεόμαστε στη διαχείριση με τους κωδικούς που μας έχουν ασταλεί. Το eshop μας διαχειρίζεται όλο από το μενού eshop. Πίνακας ελέγχου για να βλέπουμε όλο το μενού αριστερά εδώ. Τις κατηγορίες των προϊόντων νομίζω ότι τις έχουμε δει αρκετά στο από κοντά εκπαίδευση που κάναμε. Η λογική είναι νέο, όνομα κατηγορίας και επιλέγουμε τη γωνικότητα της κατηγορίας. Σε ποια θέλουμε να ανήκει ή αν είναι κεντρική αφήνουμε το κατηγορία κορυφαίου επίπεδου. Εάν θέλουμε να προσθέσουμε εικόνα στην κατηγορία, όπως έχω προσθέσει εγώ ήδη στις περισσότερες, πηγαίνουμε στην καρτέλα εικόνες, βρίσκουμε την εικόνα που θέλουμε να ανεβάσουμε, περιήγηση, την αναζητούμε στον υπολογιστή μας, άνοιγμα και στη συνέχεια αποθήκευση κλείσιμο. Με την ίδια λογική αλλάζουμε και κάποια κατηγορία, αν θέλουμε να αλλάξουμε τη γωνικότητά της, μπαίνουμε μέσα στην κατηγορία και από το πρώτη καρτέλα αλλάζουμε τη γωνικότητα που θα βρούμε εδώ. Λοιπόν, προχωράμε στα προϊόντα. Ας κάνουμε μια δειγματοληπτική καταχώρηση προϊόντος. Νέο. Θα περάσουμε μια χορδή. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, θέλουμε ένα περιγραφικό τίτλο. Χορδή κριτικής λίρας, λα, αγγλικό, ελληνικό, με τον κωδικό αριθμό της χορδής και αν είναι νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Στο σκου προϊόντος μπορούμε να βάλουμε κάποιο δικό μας κωδικό εάν είναι προϊόν δικό μας ή βάζουμε τον κωδικό του προϊόντος του κατασκευαστή. Ας υποθέσουμε ότι είναι το R38. Τον κατασκευαστή που τον έχουμε δηλώσει από πριν, όπως είπαμε στο διαζώσει του ραντεβού μας, είναι η Dogal και ξεκινάμε να δηλώσουμε σε ποια κατηγορία ανήκει το προϊόν που περνάμε. Το συγκεκριμένο είναι αξεσουάρ χορδές παραδοσιακών. Την τιμή του έχει 5,40. Βάζουμε τελική, επιλέγουμε το ΦΠΑ που ανήκει, τσεκάρουμε τον υπολογισμό κόστους και πατάμε την πρώτη εφαρμογή μας. Εάν θέλουμε να δώσουμε έκπτωση στο προϊόν, μπορούμε να τσεκάρουμε την αντικατάσταση τελικού και να δώσουμε την νέα εκπτωτική τιμή. Εφαρμογή. Και προχωράμε στην περιγραφή του προϊόντος. Εδώ δεν έχουμε να πούμε πολλά, εκτός του ότι αν κάνουμε αντιγραφή επικόλληση από κάποιο άλλο site, καλό είναι η αντιγραφή επικόλληση να γίνεται εργαλεία πηγαίος κώδικας εδώ μέσα, ώστε να σβήνει ό,τι περίσσιο δεν χρειαζόμαστε από το άλλο site που το αντιγράφουμε. Οποιαδήποτε μορφοποίηση θέλουμε να κάνουμε bold, italic ή υπογραμμισμένα, το κάνουμε μετά την επικόλληση στα εργαλεία πηγαίος κώδικας. Ή γράφουμε απευθείας στην περιγραφή ό,τι θέλουμε, αν δεν κάνουμε αντιγραφή επικόλληση. Στην κατάσταση προϊόντος, στην περιγραφή εδώ μπορούμε να γράψουμε αν περνάμε κάτι που έχει διάσταση, καλό να το γράφουμε στην περιγραφή ώστε να ξέρει ο πελάτης τι ψωνίζει. Στην κατάσταση του προϊόντος προς το παρόν δεν κάνουμε κάτι που έχει να κάνει με το stock management και τη διαθεσιμότητα. Διαστάσεις και βάρος δεν βάζουμε κάτι προς το παρόν και ερχόμαστε στις εικόνες προϊόντων. Πάμε να κατεβάσουμε την εικόνα που θέλουμε να περάσουμε για το προϊόν αυτό. Έχουμε πει ότι παίρνουμε τη φωτογραφία από τη μεγένθησή της και όχι από τη μικρογραφία. Αποθηκεύουμε την εικόνα. Καλό είναι σε αυτό το σημείο εδώ να αλλάξουμε λίγο το όνομα, το file name, όνομα που παίρνουμε από εκεί που το παίρνουμε, για να είναι κάτι μοναδικό δικό μας. R38 λάμδα στρατήγης. Αποθήκευση. Και ερχόμαστε εδώ στο δικό μας. Με τον ίδιο τρόπο όπως στην κατηγορία, βρίσκουμε τη φωτογραφία στον υπολογιστή μας, αποθήκευση και έχει ανέβει. Με τον ίδιο τρόπο, αν θέλουμε να περάσουμε και δεύτερη φωτογραφία, τη βρίσκουμε πάλι στον υπολογιστή μας και αποθήκευση. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τη σειρά των μικρογραφιών, με απλό drag and drop, αλλάζουμε τη σειρά μας. Ένα έξτρα βήμα που μπορούμε να κάνουμε εδώ για καλύτερα οργανικά αποτελέσματα στο Google Images είναι να έρθουμε στην πρώτη καρτέλα, να πάρουμε τον τίτλο του προϊόντος αντιγραφή και να έρθουμε στις εικόνες του προϊόντος και να επικολλήσουμε στα τρία πρώτα πεδία της εικόνας και αποθήκευση. Συνεχίζοντας, ερχόμαστε στο τελευταίο βήμα, το οποίο είναι και λίγο πιο περίπλοκο, το να περάσουμε, να αρχίσουμε να περνάμε φίλτρα στο προϊόν. Έχω τελειώσει την καταχώρηση αρκετών φίλτρων, ό,τι χρειαστούμε στην πορεία θα το προσθέσουμε, ανάλογα. Δεν χρησιμοποιούνται όλα τα φίλτρα για όλα τα προϊόντα. Στο συγκεκριμένο έχουμε χορδή, οπότε θα περάσουμε πρώτα τον αριθμό χορδών. Η συγκεκριμένη δεν είναι set, είναι μονή, άρα θα περάσουμε το 1. Θα περάσουμε για ποιο όργανο είναι, ποιο είναι για την κριτική λίρα. Εάν κάνει και για άλλο όργανο μπορούμε να το προσθέσουμε ή σε όσα όργανα θέλουμε, για μελλοντικά. Στο είδος σειρά μπορούμε να βάλουμε εάν είναι set ή αν είναι κάποια χορδή συγκεκριμένη. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τη χορδή λα και είναι και η R38. Στον τύπο δεν έχουμε κάτι, είναι για τους μετρονόμους. Βάση αναλόγια είναι ξεκάθαρο. Χρώμα δεν μας χρειάζεται, πάχος πένας δεν μας χρειάζεται, λίπος κατασκευής δεν μας χρειάζεται, αξεσουάρ εγώνα δεν μας χρειάζεται. Άρα εδώ έχουμε ουσιαστικά ολοκληρώσει. Εάν κάνουμε μια προεπισκόπηση του προϊόν μας από εδώ, θα δούμε λοιπόν τη φωτογραφία μας, την περιγραφή της εικόνας, τον τίτλο που έχουμε δώσει, τον κωδικό. Αυτό δεν μας αφορά προς το παρόν, είναι η διαθεσιμότητα την οποία θα τη δούμε σε δεύτερο χρόνο. Η τιμή, η αρχική, η εκπτωτική, η περιγραφή και τα χαρακτηριστικά φίλτρα που έχουμε βάλει, τα οποία τα συγκεκριμένα γίνονται και στην κατηγορία, φίλτρα αυτόματα, είδος, όργανο, κατασκευαστής και απόθεμα που θα το δούμε μελλοντικά και σε κάθε κατηγορία. Αυτά προς το παρόν. Καλή συνέχεια.